Με κομμένη την ανάσα, αν και έχουν μάθει πλέον να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, παρακολουθούν οι καταναλωτές της Κρήτης τα σκαμπανεβάσματα που καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στις τιμές των υγρών καυσίμων. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, παρατηρείται μια πιο ουσιαστική μείωση στην τιμή της αμόλυβδης, που από τα 2,45 ευρώ το λίτρο που έφτασε να πωλείται κάποια στιγμή τους προηγούμενους μήνες, τώρα κατά μέσο όρο στο νησί κυμαίνεται από 1,83 έως 1,94 ευρώ το λίτρο. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι καλές, δεν είναι κακές. Εκεί να παραμένει όμως. Γιατί είναι δύσκολες οι εποχές τώρα, καταλάβετε τι γίνεται. Τα σκαμπανεβάσματα είναι που σας προβληματίζουν. Αυτό φοβάμαι, δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται. Και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, στα ύψη ήταν οι τιμές. Το πω και άλλη μια φορά. Θα πρέπει να πέσουν πιο πολύ, διότι η κατάσταση είναι αδιέξοδη από όλες τις πλευρές. Τα πάντα είναι ακριβά, τα πάντα εξαρτώνται από το καύσιμο. Και εφόσον ανεβαίνει το καύσιμο, ανεβαίνουν τα πάντα. Και ενώ στις αρχές της εβδομάδας η τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει να πωλείται ενδεικτικά σε Ρέθυμνο και Λασίθι, γύρω στο 1,79 ευρώ το λίτρο, με λίγο πιο τσιμπημένη την τιμή σε Ηράκλειο και Χανιά, τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης θέλουν τις τιμές των υγρών καυσίμων να διαμορφώνονται στο Ηράκλειο, η αμόλυβδη στο 1,91 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,83 ευρώ το λίτρο, στο Λασίθι η αμόλυβδη στο 1,93 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,83 ευρώ, στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη κατά μέσο όρο πωλείται στο 1,95 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,87, ενώ στα Χανιά η αμόλυβδη πωλείται κατά μέσο όρο στο 1,89 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,84. Και ελπίζομαι και ευχόμαστε να παραμείνει αυτή η πτώση, γιατί εντάξει, καλά κράτησε, είμαστε και μέσα στις τάξεις του χειμώνα τώρα, ο κόσμος ζορίζεται όσο είναι, αλλά βλέπουμε όμως ότι η βενζίνα έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Θα ευελπιστούσαμε να πέσει ακόμα παραπάνω. Την ίδια ώρα και ενώ μέχρι πρότινος έκαιγε κυριολεκτικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τώρα παρουσιάζει αισθητή υποχώρηση, όχι βέβαια στο βαθμό που ήταν στις αρχές της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο αυτό όμως να αποτυπώνεται στις παραγγελίες που φτάνουν στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Κρήτης. Στο Ηράκλειο ενδεικτικά το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο στο 1,13 ευρώ το λίτρο. Στο Λασίθι η μέση τιμή του, που είναι η υψηλότερη στην Κρήτη, είναι στο 1,21 ευρώ το λίτρο. Στο Ρέθυμνο στο 1,17 ευρώ το λίτρο. Και στα Χανιά το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει στο 1,12 ευρώ το λίτρο. Και ένα 10 να είναι και ένα 15 να το βάλουν. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κοσμάκης να βάλει. Γιατί είναι, η ζωή έχει ακριβήνει. Το εισόδημα του ανθρώπου έχει μειωθεί 40% αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί κανένα να τα βγάλει πέρα με ένα μισθό, ειδικά οι εργαζόμενοι, με ένα μισθό 6 και 7 κατοστάρκα και με ένα χιλιάρικο, άμα έχει άλλο οικογένεια, είναι καταδικασμένο σε αργό θάνατο. Το κυριότερο τώρα που ξεκινάει ο χειμώνα, γιατί κακά τα ψέματα στην Κρήτη ακόμα δεν έχουμε νιώσει το χειμώνα, να μπορέσει να βάλει πετρέλαιο θέρμανση που είναι σε μια πάρα πολύ καλή τιμή τώρα αυτόν τον καιρό.